Coach, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα στην Ομόνια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στους Αριανούς. Γενικώς, να είστε καλά. Όταν με παίρνετε, σας βλέπω, ξέρετε, με πολύ χαρά, με πολύ και εμείς το ίδιο. Πράγματα. Πολύ καλά. Και εμείς το ίδιο. Στους Παοξίδες δεν έχει καλημέρα, coach. Καλησπέρα. Όχι. Δεν ξέρουμε όμως, είναι εντάξει. Να σας μετατρέψουμε για λίγα δευτερόλεπτα σε δημοσιογράφο από έμπειρο προπονητή, γιατί είστε αυτή τη στιγμή, δεν κάνω λάθος, coach, στο Κηφισιά Απόλλων Σμύρνης. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, στο 0-0 είμαστε ακόμα. Στο τελευταίο μας είναι ακριβώς το κυπέλλον, 0-0, σαν να γίνει το κακό δυστυχώς, κάνει το Απόλλωνα. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι αμφίροπο. Μάλιστα. Μάλιστα. Αμφίρωπο ήταν και το μάτς, για να ξεκινήσουμε λίγο από τα δικά σας πριν πάμε στα επόμενα, με το Βόλο την περασμένη Δευτέρα, και σας θέλουμε και γι' αυτό να λειτουργήσετε έτσι ως κατάσκοπος, γιατί ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή. Ένα μάτς το οποίο φτάσατε κοντά σε ακόμα μία νίκη. Δεν την πήρατε, αλλά νομίζω ότι κόντρα στις προβλέψεις αρκετών, ο Ιωνικός φέτος και με δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα πατάει αρκετά καλά. Κοιτάξτε, παιδιά, ναι, νομίζω ότι είχαμε μια αξιοπρεπή παρουσία με τον Βόλο. Παίξαμε καλά, είχαμε την νίκη μέχρι το 86. Εντάξει, έγινε αυτό το φάουλ εκεί, η καραμπόλα. Παίξαμε τον Βόλο. Νομίζω ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Αξίζαμε το πείραμα, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Γιατί ξέρετε, όταν παίζει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, νομίζω ότι και σε αυτό που μείναμε είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Φαντάζομαι, coach, το μάτς που σας βασανίζει είναι αυτό με τη Λαμία, στο μυαλό σας. Αν ήμουν εγώ στη θέση σας τουλάχιστον. Γιατί στα υπόλοιπα πήγατε μια χαρά. Αυτό ακριβώς μας βασανίζει, όπως μας βασανίζει λιγότερο μεν και το παιχνίδι με τα Γιάννενα, έτσι. Αλλά και θεωρώ ότι αυτή η βαθμή δεν λείπουν αυτή την ομάδα. Έτσι, για να μπορεί να ήταν πιο άνετη και αυτό που έχει κάνει. Ναι. Εγώ θα βάλω και στο κάδρο και μια καλή εμφάνιση δεδομένων των ειδικών και κόντρα στην έξι πρεμιέρα. Γιατί για να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού και να φτάσουμε στο αποτέλεσμα εκείνο, νομίζω ότι και εκείνη η αποβολή έπαιξε το ρόλο και άλλαξαν λίγο ισορροπίες. Θα πω εγώ. Είναι έτσι, άλλαξαν ισορροπίες, βέβαια, 30-35 λεπτό και άλλαξαν πολύ νωρίς το παιχνίδι με τη Λαμία. Βέβαια, είναι δύσκολο σε αυτή την πρώτη κατηγορία να παίξει στο μεγάλο χρονικό διάστημα με 10 παίκτες. Και το είδαμε εμείς εκ των έσω. Και επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν με το Στέργιο εδώ πέρα στο στούντιο και παρακολουθούσαμε το μάτς με την Ξάνθη και γουρλώσαμε τα μάτια μας και παγώσαμε στον αέρα και οι δύο με εκείνο το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ιωνικός και το έδωσε ο βοηθός offside. Και σας βλέπαμε και εσάς και τους υπόλοιπους στον πάγκο του Ιωνικού που αναρωτιόσατε και με το δίκιο σας και δεν είχατε και τηλεοπτική εικόνα κιόλας και λέγατε, ας με, πώς μπορεί να το ακύρωσε αυτό το γκολ. Άσχετα που μετά κάνατε την ανατροπή και κερδίσατε. Είναι έτσι, λάθη γίνονται. Εντάξει, απλώς και στιγμή, ξέρετε, παιδιά, όταν είσαι και σε ένταση που και κάτι παραπάνω, αλλά ξέρεις, επειδή τώρα υπάρχει τεχνολογία, ναι, και την τεχνολογία και μπορεί να την έχεις και μαζί σου, δεν το βλέπεις τόσο ξεκάθαρα. Έτσι, εντάξει, έχεις απέτηση, όχι, έχουμε απέτηση, είναι υποχρεωμένος να το δει και ο διαιτητής και ο διαιτητής, ειδικά όταν είναι μπροστά του και εντάξει, είναι, δηλαδή κάποια λάθη πραγματικά δεν χωνεύονται. Όμως δεν μπορείς και να αδικήσεις κάποιον άνθρωπο, είναι άνθρωποι που μπορεί να κάνουν λάθη και εμείς τα δεχόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι, αλλά θα πρέπει, coach, όμως από το χρόνο στο κύπελο να μπει το VAR σε προηγούμενες φάσεις, γιατί θα μπορούσε η ομάδα σας να την πληρώσει. Μπορεί η Ξάνθη να έχει παράπονα και άλλες ομάδες. Δηλαδή, και ήταν και μονά παιχνίδια αυτά που δώσατε εσείς. Είναι και μονά παιχνίδια. Και είναι και πιο κρίσιμο. Δηλαδή, κάθε λάθος μπορεί να κοστίσει μια πρόκριση. Είναι έτσι, καλό να υπάρχει το VAR στη ζωή μας γενικότερα. Εμάς στο πρωτάθλημα το VAR μέχρι στιγμής είμαστε χαμένοι. Γιατί τρεις φορές έχουμε πάει στο VAR, έχουν ακυρωθεί γκολ, δύο. Ένα με τον Άρη και ένα στον Απόλλωνα και έχει γίνει και η κόκκινη κάρτα όπου ήταν, έτσι, όταν είναι το VAR πάει, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι ναι, δεν μας συνέφεραν οι αποφάσεις, αλλά ήταν πραγματικές όμως και ήταν σωστές. Άρα λοιπόν νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο, ναι, είναι λίγο αυτό που λέμε, συγγνώμη για την κατέκβαση, το ξενέρωμα του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Όταν πανηγυρίζεις 2-3 λεπτά και μετά σου λέει δεν ισχύει τον κόντε, ξαναγυρίζεις στο πριν, είναι λίγο παράξενο. Το έχουμε βιώσει και εμείς, κόντε, όταν μεταδίδουμε ένα γκολ και πανηγυρίζουμε και φωνάζουμε, μετά να πρέπει να πεις δεν είναι γκολ. Και παγώνει και το ρυθμό των αγώνων το VAR. Εντάξει, έχει και αυτό το. Για μένα έχει και αυτό το κακό σε ορισμένες περιπτώσεις. Το θεωρώ, coach και Νίκο, απαραίτητο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι, το είναι, α και είναι. Το ωμέγα, γιατί χωρίς το VAR, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να γίνει. Είναι απαραίτητο γιατί εντάξει, είμαστε ένα οξύτιμο λαό, το ξέρουμε όλοι. Είχαμε ανακοινώσει εκατέρωθεν και κατεμήγει τα σχετικά. Άρα λοιπόν εκεί τελειώνει τα πάντα. Έτσι, βέβαια, αν εμένα μου πείτε τι ήθελες, και πραγματικά δεν θα ήθελα. Το VAR νομίζω είναι λίγο
είναι λίγο παράξενο για μας. Αλλά μπήκε η τεχνολογία στο ποδόσφαιρο όμως. Καλό κάνει, ναι. Δεν κάνει κακό. Δεν πρέπει να είμαστε οπισθοδρομικοί ούτε να σκεφτόμαστε τα χρόνια πριν. Έτσι που σακωνόμαστε mm-hmm. ποδοσφαιριστές, προπονητές μεταξύ μας. Άρα λοιπόν καλό είναι και καλό είναι να το συνηθίσουμε. Την Κυριακή παίζει η πρώην ομάδα σας και μια ομάδα την οποία κερδίσατε τη φετινή σεζόν κόντρα σε μια άλλη ομάδα που έχετε πολύ πρόσφατη εικόνα από το προχθεσινό σας παιχνίδι. Απ' τη μια θα σας ζητήσουμε να λειτουργήσετε λίγο ως κατάσωπος για τον Βόλο. Δεν ξέρω, εμένα μου δημιουργείται εντύπωση ότι περνάει κάτι σαν φάση ντεφορμαρίσματος ίσως λίγο η ομάδα του κύριου Αμπασκάλ. Και ένας Άρης από την άλλη που δεν τον πετύχατε στα καλά του, χωρίς, δεν θέλω να μειώσω καμία περίπτωση την νίκη του Ιωνικού. Όχι, έτσι ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι στα τελευταία δύο μάτς και ειδικά με την ΑΕΚ ίσως παρουσιάζει, εντάξει αυτό τώρα είναι η γνώμη του καθενός βέβαια, το πιο ελκυστικό θέμα το οποίο είδαμε στην Ελλάδα μέσα στη μισή σε παιχνίδι. Είναι έτσι και είναι γενικά όμως και ο Άρης στην ομάδα. Ο Άρης πάντα παίζει καλά, πάντα ήταν ελκυστικός, πάντα έκανε στο παιχνίδι του. Το θέμα ποιο είναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν μεταξύ τους. Και τι εννοώ μοιάζουν μεταξύ τους. Έχουν σκοπό όχι να χαλάσουν αλλά να φτιάξουν. Ναι. Έχουν και δύο ομάδες καλή ανάπτυξη που αν κυκλοφορήσουν γρήγορα την μπάλα σε μικρούς χώρους, δημιουργούν ευκαιρίες, δημιουργούν φάσεις. Νομίζω ότι ο Βόλος, ο μάτς δικό μας δεν δημιούργησε τόσες φορές όσο δημιουργεί σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι θα γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι και συνάμα ωραίο για τον κόσμο που θα πάει να τον δει. Νομίζω ότι εντάξει, ο Άρης έχει προπάθημα γιατί είναι Άρης, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έχει το όνομά του, έχει την εμπειρία στην κατηγορία, έχει παίξει ότι έχουν μεγάλο βιογραφικό. Όχι πως είναι κακή ομάδα του Βόλου, αλλά νομίζω ότι ο Άρης για τον λόγο επειδή λέγεται Άρης. Ναι. Στον Άρη γενικότερα υπάρχει αυτή η άβρα, η πολύ θετική άβρα στις τελευταίες αγωνιστικές και ειδικά μετά από το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ παρά την ήττα. Δεν θέλω να πάμε τώρα στο κομμάτι της διετσίας. Όλοι είδαμε άλλωστε τι έγινε και εσείς είδατε τι έγινε. Γίνεται όμως πάλι αυτή η κουβέντα για τον γκολ. Θεωρείτε ότι μέσα από αυτή την συνολική βελτίωση που βγάζει η ομάδα και που πατάει πλέον περισσότερο στην περιοχή, παρά την έλλειψη ενός κλασικού εννιαριού που λέμε στο ποδόσφαιρο, όχι απαραίτητα το βάρη φορ, θα αρχίσει να βρίσκει και τον γκολ πιο εύκολα? Κοιτάξτε, το να κρίνω τώρα εγώ κάτι και νομίζω ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Ναι. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, η ομάδα παίρνει έναν παίχτη, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, αξίζει εκατομμύρια, ναι. Έχει από πίσω παίχτες, έχει ακραίους παίχτες, οι οποίοι μπορούν να βάλουν γκολ. Νομίζω ότι, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα του Άρη είναι μια επιτυχημένη ομάδα. Νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο να μην πετύχει στα γκολ πρέπει να πετύχει. Ναι. Νομίζω ότι είναι θέμα ικανότητας. Αν δείτε τους παίκτες όλους από τη μέση που έχουν όχι ικανότητες, εξαιρετικές ικανότητες και το απέδειξαν και πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Έτσι θεωρώ εγώ. Δηλαδή, εμένα ο Καμαρά είναι ένας παίκτης περιφερειακός περισσότερο και έχει περιοχή. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, σημαίνει ότι θα βρεθεί δεν θα βάλει γκολ. Εγώ θεωρώ ότι είναι συγκυριακό το θέμα και όχι. Και θέμα ίσως ισορροπιών και ρόλων που έπρεπε να βρουν οι παλιοί κοινέ μεταξύ τους. Γιατί πετύχατε, όπως είπαμε και πριν, και τον Άρη στα ξεκινήματα που ψαχνόταν ακόμα. Φαίνονταν λίγο δηλαδή να. Είπατε την πιο σωστή λέξη. Εγώ νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα της ομάδας είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν η ομάδα κάνει κάποιες μεταγραφές, όταν ξεκινάς με το σκεπτικό ότι αυτή η ομάδα πρέπει να κερδίζει παντού και πάντα. Ναι. Γιατί είναι μια ομάδα που προγραμματίζει μόνο μήνυμα. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Και τουλάχιστον ο φίλος κόσμος που είναι απ' έξω, όταν ακούει Καμαρά, όταν ακούει Μπερτόγλιο, όταν ακούει Γκάμα, λέει, θα μπουν μέσα, θα παίξουν, θα κερδίσουν, θα είναι όλα καλά. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Αυτή η ατομικότητα που υπάρχει σε αυτά τα παιδιά πρέπει να γίνει σύνολο. Το σύνολο είναι δύσκολο, θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Έτσι. Και ξέρετε, αν δεν πάνε και τα αποτελέσματα όπως θες και όπως πρέπει, αρχίζει και είναι λογικό. Και ήταν και μια υπομονή, νομίζω, που το είδατε και εσείς ότι την έδειξε και ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Γιατί και εσείς Έλληνας προπονητής είστε και βιώνετε αυτή την έλλειψη υπομονής πολλές φορές από τους παράγοντες. Που κόντρα στο ρεύμα, μετά από τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα, πίστεψε στο Μάτζιο, τον κράτησε και τώρα τον δικαιώνει με την εικόνα της ομάδας τα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ότι ο πρόεδρος γενικώς τα βλέπει τα πράγματα με υπομονή. Mm-hmm. Και πιστώνεται στα θετικά του κομμάτια. Σκέφτηκε ποδοσφαιρικά, σκέφτηκε σωστά κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι θα δικαιωθεί κιόλας στο μέλλον ακόμα περισσότερο. Ναι. Κώστα, μια διπλή ερώτηση από μένα. Φαντάζομαι το πρωτάθλημα σας αρέσει έτσι γενικότερα. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός είναι καλύτερος.
Δεν ξέρω, οφείλεται στο ότι ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης ακόμα, Παναθηναϊκός δεν είναι τόσο στιβαρή ή ότι οι από κάτω ομάδες, εσείς, ο Όφη, ο Βόλος, ο Αστέρας και άλλες έχουν δυναμώσει. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη είναι πώς βλέπετε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, τις δύο ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ομάδες για τον τίτλο, πώς τις βλέπετε στο ξεκίνημα. Απλά να προσθέσω εγώ στο πρώτο σχόλιο της ερώτησης του Στεριού ή αν ας πούμε βλέπουμε αυτή την κατάσταση λόγω και της μειωμένης, της έλλειψης ποιότητας στο ποδοσφαιρικό, καθαρά ποδοσφαιρικό προσέγγιση με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ νομίζω ποιότητα υπάρχει. Okay, θα μας πει ο κόσμος. Ναι. Να σας πω κάτι, είναι δύσκολη ερώτηση η πρώτη, γιατί δεν μπορώ να πω αν τελικά μειώθηκε η ικανότητα της ομάδας του Ολυμπιακού, ας πούμε, των μεγάλων ομάδων και αυξήθηκε η ποιότητα των μικρών. Πραγματικά είναι δύσκολη ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι ίσως να έχουν συμβεί από λίγο και τα δύο. Όμως θεωρώ ότι όσα χρόνια υπάρχει η Σούπερλιγκ 1, έτσι που την παρακολουθούσα, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, οι μεγάλες ομάδες φορμάρονταν πιο εύκολα, γιατί είναι λογικό αυτό. Είχαν τους παίχτες, παρόλο που είχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα λοιπόν είναι το προτέρημα αυτό των μεγάλων ομάδων, ότι θα φορμαστούν κάποια στιγμή, θα βρουν τον δρόμο τους και θα φτάσουν μέχρι τέλος. Δηλαδή αυτό που αξίζουν τους θα το πάρουν. Mm-hmm. Αναφορικά τώρα με δεύτερη ερώτηση για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι είναι λογικό, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες είναι μεγάλες, έχουν τα ονόματά τους, είναι καλές ομάδες, έχουν καλά ρόστερ. Θεωρώ όμως ότι... Συγγνώμη για λίγο. Ναι. Θεωρώ όμως ότι όπως τα πράγματα φαίνονται μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι κοντά. Ναι. Αν αυτό συνεχιστεί, δηλαδή στην οικονομία του αθλήματος, αν μετά από 4-5 αγωνιστικές δούμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα γίνει ντέρμπι μέχρι τέλος. Ναι. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο τώρα. Απλώς και αυτό που λέω είναι παρακινδυνευμένο. Μία ερώτηση ακόμα από μένα και μετά θα αναλάβει ο Νίκος για τον Άρη ενδεχομένως. Φαντάζομαι, coach, έχετε πολλούς φίλους στη Super League 2, προπονητές, προέδρους, ποδοσφαιριστές. Την κατάσταση που βιώνουν όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου στη Super League 2, πώς τη βλέπετε απ' έξω? Τη φετινή, νομίζω, δεν έχει τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει, επιτρέψτε μου. Νομίζω. Την έχουμε ζήσει χρόνια τώρα, τη ξέρουμε και νομίζω είναι άλλη μια χρονιά που γίνονται τα ίδια. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι ομάδες. Έτσι. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκινήσουμε για να πούμε ότι την επόμενη χρονιά αυτό το πρωτάθλημα τελικά θα γίνει με αυτές τις ομάδες, θα γίνει με αυτούς τους νόμους, με αυτά τα μέτρα, αυτά τα θεμάτια και θα το συνεχίσουμε χρόνια. Αν δεν πάμε χρόνο, αλλάζουμε τις κατηγορίες, αλλάζουμε τους ομίλους, αλλάζουμε τα πάντα. Είναι λογικό να υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Αυτό στο σύντο χρόνο δημιουργεί τα προβλήματα σε ανθρώπους που πληρώνουν, δεν υπάρχουν επενδυτές, δεν υπάρχουν χρήματα και γίνονται αυτά που γίνονται, παιδιά να μην έχουν ένα πλέον στον ίδιο, παιδιά να μην πάνε πάρουν το μισθό τους και ομάδες να διαλύονται. Μήπως είναι πολλές οι 36 ομάδες coach? Σαν να λέω, έχετε βιώσει την κατηγορία και τη βίωσε coach πέρυσι, ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα Super League 2 την τελευταία δεκαετία, το περσινό. Συμφωνώ, και ανταγωνιστικό και δύσκολο και μέχρι τέλος. Ναι. Εγώ αν με ρωτήσεις σαν προπονητής, θα θεωρούσα ότι οι τρεις κατηγορίες των 16 ομάδων, όπως ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια, ήταν το ιδανικό. Από εκεί πέρα μπορεί να γίνεται, μπορεί να μην γίνεται, μπορεί είναι άλλη υπεύθυνη να κρίνει, να αντέχει αλλά, αυτά τα τρία προαθλήματα. Αλλά εγώ, σαν προπονητής ακόμα, αλλά και στην αρχή μου σαν προπονητής, νομίζω υπήρχε η Α, η Β, η Γ, με 16 ομάδες νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, μπορεί να κάνουν και κάπου λάθος στον αριθμό. 18 καμιά φορά, μια χαρά. Εκεί, ναι. Έτσι, ναι, αλλά τώρα να υπάρχουν τώρα 30 τόσες ομάδες σε δύο ομίλους, περισσότερο το βλέπω για βόρειο νότιο όμιλο, περισσότερο το βλέπω για δέλτα εθνική παρά για β'. Συγχωρέστε με, δεν θέλω να αφήσω την κατηγορία. Ναι. Συμφωνούμε, το έχουμε πει με τον Νίκο, το έχουμε πει 100 φορές, γιατί αδικούν αυτοί οι άνθρωποι ένα πρωτάθλημα που μπορεί να μας χαρίσει πολλά πράγματα, νομίζω, και έχει ομάδες, όπως είπατε, με ανθρώπους που πληρώνουν, ιστορικές ομάδες σε βορρά, νότο, δηλαδή αυτή η κατάσταση τώρα δεν τιμάει κανέναν. Εγώ θέλω να τον κάνω. Θέλω να τον κάνω δύο τελευταίες μικρές ερωτήσεις. Πρώτον, αν θα ήθελε να παίξει με τον Άρη στο κύπελλο. Μία ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη, γιατί από την ομάδα του Δημήτρη Τσπανού παραμένει μόνο ένα άτομο και αυτό είναι ο Γιώργος Οδελιζήσης.
Και, δεν... και το ξέρεις καλά, πολύ καλά, και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το ότι και τον βλέπουμε, δηλαδή ενώ έχει ανέβει το επίπεδο της ομάδας τα τελευταία χρόνια και όλοι λέγανε ο Δελιζής δεν μπορεί να ακολουθήσει, μέχρι και πέρυσι ο Δελιζής το βλέπουμε βασικό και είσαι από τους ανθρώπους που τον ξέρει πολύ καλά κιόλας. Και να εξηγήσω από τον Γιώργο, καταρχήν είναι ένα παιδί το οποίο είναι ηγέτης, είναι ηγετική μορφή. Ναι. Είναι ηγετική μορφή στο γήπεδο, είναι ηγετική μορφή στα αποδητήρια, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσωπικότητα. Ναι. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ο Γιώργος Δελιζής σαν ποδοσφαιριστής. Αλλά και σαν άνθρωπος. Από εκεί πέρα η ικανότητά του είναι δεδομένη. Το ξέρετε, ναι. Είναι ένα παιδί ψηλό, δυνατό, για μένα γρήγορο, για μένα, και δεν ξέρετε, και πιστέψτε με, δεν κάνω λάθος, ναι. Για μένα με καλή τεχνική βάση του ύψους του. Άρα λοιπόν το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι του Άρη και καλά κάνουν και τον κρατάνε. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ο φυσικός αρχηγός του Άρη. Είναι, ισχύει. Έτσι, και θεωρώ ότι και φέτος θα παίξει. Θα παίξει. Μπορεί να μην κάνει τα 30 παιχνίδια, θα κάνει όμως σίγουρα αρκετά. Ακόμα και αν δεν παίζει, η παρουσία του στα αποδυτήρια είναι πολύ σημαντική για τον Άρη. Είναι πολύ ωφέλιμος και αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Ο Γιώργος είναι πραγματικά ένα παιδί το οποίο αξίζει να τον έχει προσπαθεί. Τουλάχιστον εγώ τον είχα σε δύο ομάδες και ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος που τον είχα. Και πήρα να σχολικά με το κύπελο, μακάρι να το δείξει η κλήρωση αυτό, ότι τα παιδιά είναι διπλά, έτσι, θα σας φιλοξενήσουμε, να μας φιλοξενήσουμε και θα πάρουμε μια χαρά. Τέλεια, λοιπόν. Εγώ θα σας ευχηθώ, coach, καλή επιτυχία για τον Ολυμπιακό, και εγώ. Και εγώ, ναι, ναι. Σας το εύχομαι, αν μπορέσει να κόψετε βαθμούς, θα το χαρούμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Δύσκολο παιχνίδι, βέβαια, φαντάζομαι. Εντάξει, ίσως τα φιάλα από το πρώτο δύσκολο. Είναι το λοιπόν. Καλή επιτυχία. Coach, καλή συνέχεια. Καλή παρακολούθηση στο παιχνίδι που βλέπεις. Ο 0-0 νομίζω είμαστε ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, ναι, πολύ ησυχία, coach. Πολύ ησυχία, coach. Ναι, άρα δεν κουνιέται φίλο. Καλή συνέχεια, coach. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, λοιπόν.